Έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Ελισέο Βαγενά. Καλημέρα κύριε Βαγενά. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Είστε υπεύθυνος του Διεθνών Σχέσεων από την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και έχουμε τη χαρά, απευθυνθήκαμε σας να μιλάμε για να μας δείξετε, να μας δώσετε τη δική σας προσέγγιση με όλα αυτά τα δύσκολα γεωπολιτικά της γειτονιάς μας. Διαβάζω σήμερα στο Ριζοσπάστη, αλλά και άλλες μέρες, έχετε σταθερά μία γραμμή η οποία λέει ότι όλη αυτή η συζήτηση για την ΑΟΣ υπακούει, θα λέγαμε, με δικά μου λόγια το λέω, υπακούει στην στρατηγική του ΝΑΤΟ. Και ουσιαστικά από αυτό προκύπτει ότι είναι ενάντια στα εθνικά συμφέροντα. Καλά το αποτυπώνω, έτσι, αυτή δεν είναι η άποψή σας. Θα σας το πω λιγάκι πιο αναλυτικά, αν επιτρέπετε. Ναι, βεβαίως. Πιστεύουμε ότι οι ισχυροί μας σύμμαχοι για άλλη μια φορά κάνουν πλάτες στην τουρκική αστική τάξη και σπρώχνουν τη χώρα μας σε διάλογο και διερευνητικές συνομιλίες που περικλείουν μέσα επικίνδυνες διευθετήσεις για τη λεγόμενη συνεκμετάλλευση της περιοχής. Το πρόβλημα είναι πως αυτές οι διαπραγματεύσεις περιβάλλονται από το πλαίσιο που καθορίζουν ξένα συμφέροντα. Συμφέροντα που δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, των άλλων λαών της περιοχής. Ναι. Πρώτα απ' όλα μιλάω για τα συμφέροντα που έχουν τα μονοπόλια και αστικές τάξεις να βάλουν στο χέρι τον ενεργειακό πλούτο στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βέβαια την ίδια ώρα τα συμφέροντα για τους σχεδιασμούς που έχουν η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, που επιδιώκουν να κρατήσουν την Τουρκία πάση θυσία στο πλέγμα του ευρωατλαντισμού, να κόψει αυτοί παρτίδες με τη Ρωσία. Και εδώ ανησυχούμε, διότι αυτό που μπαίνει στο τραπέζι του διαλόγου, να το πω έτσι, του παζαριού, του ανατολίτικου παζαριού με την Τουρκία, είναι ακριβώς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στο Αιγαίο. Και βέβαια και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Εσείς παρόλα αυτά, επιπλέον μάλλον, είσαστε και αρνητικοί στην οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αίγυπτο, στη συμφωνία αυτή. Αν κάνω λάθος, με διορθώνετε. Έτσι δεν είναι? Ναι. Παρ' όλα αυτά, είναι δύο κυρίαρχα κράτη τα οποία φαίνεται να κατέληξαν σε μια μερική, καταρχήν, οριοθέτηση με έναν ειρηνικό τρόπο. Γιατί αντιδράτε σε αυτό? Το πρόβλημα μας δεν είναι το ειρηνικό. Και εμείς βέβαια θέλουμε τα ζητήματα να λύνονται ειρηνικά, όχι με πολέμους. Έτσι. Ναι. Ανησυχούμε γιατί οι τροχιοδεικτικές συμφωνίες που υπόγραψε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρώτα με την Ιταλία και με την Αίγυπτο ήδη συνιστούν υποχώρηση από κυριαρχικά δικαιώματα. Η μερική, παραδείγματος χάρη, η μερική οριοθέτηση που έκανε με την Αίγυπτο με άξονες τον 26ο και τον 28ο μεσημβρινό βάζει εμπόδια στο θαλάσσιο δρόμο Ελλάδας-Κύπρου, πετάει έξω το σύμπλεγμα του Καστελόριζου, τη Μισή Ρόδο, μια περιοχή ιδιαίτερης σημασίας είναι στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων της τουρκικής αστικής τάξης. Ναι, αυτό φάνηκε και από τις σχετικές ναύτεξ που έβγαλε στη συνέχεια η Τουρκία, τις στρατιωτικές ασκήσεις, τις κινήσεις των ερευνητικών της πλοίων. Έτσι. Η κυβέρνηση λέει όμως από την άλλη πλευρά, έτσι για να κάνουμε λίγο διάλογο, κυβέρνηση λέει ότι με αυτόν τον τρόπο, αυτό το πρώτο βήμα ακυρώνεται το παράνομο τουρκολιβικό, η παράνομη τουρκολιβική, ας πούμε, συμφωνία. Οπότε αυτό είναι ένα πρώτο βήμα και κρεμεί το δεύτερο βήμα. Δεν είναι από μόνο του αυτό ένα ισχυρό επιχείρημα? Όχι, δεν είναι. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά τη συμφωνία αυτή, την τουρκολιβική, την απαράδεκτη αυτή τη συμφωνία, την τουρκολιβική, αυτή παραμένει. Δεν ακυρώνεται από τα πράγματα επειδή υπόγραψε μια άλλη συμφωνία η κυβέρνηση της Ελλάδας με την κυβέρνηση της Αιγύπτου. Υπάρχουν δύο συμφωνίες τώρα τεσσάρων κυβερνήσεων, να το πω έτσι. Το ζήτημα είναι ότι με τη μερική οριοθέτηση αλλά και με το γεγονός ότι και στη συμφωνία με την Αίγυπτο αλλά και στην συμφωνία με την Ιταλία βλέπουμε να μην υπάρχουν ελληνικές γραμμές βάσης στις μετρήσεις, να μην υπάρχει πλήρης επίρρεια των ελληνικών νησιών, και το γεγονός της μερικής οριοθέτησης δίνει αέρα στα πανιά των τουρκικών διεκδικήσεων. Και ξέρετε, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, αλλά χτες βγήκανε και κάποια αρχεία στη δημοσιότητα, απομένει στην κυβέρνηση να μας πει αν είναι έτσι, που δείχνουν ότι και άλλες κυβερνήσεις στο παρελθόν, στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει απέναντι στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, να κρατήσουμε κοντά την Τουρκία,
είχαν αναλάβει ανάλογες ευθύνες να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις με την Τουρκία, όχι μονάχα για την υφαλοκρηπίδα, αλλά ακόμη και για τα χωρικά ύδατα της χώρας μας. Έτσι. Με απαράδεκτους συμβιβασμούς και υποχωρήσεις, και μάλιστα λέγεται ότι από τότε, από την εποχή δηλαδή του Σιμίτη που γίνανε αυτά, στις επόμενους γύρους, στις επόμενες συνομιλίες, οι Τούρκοι διαπραγματευτές ακριβώς φέρνουν τους χάρτες που τους είχε παραδώσει τότε, τους είχε προτείνει τότε ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν ξέρω αν είναι έτσι, ας βγουν να μας πούνε. Είναι έτσι, ισχύουν αυτά. Λοιπόν. Έχετε δηλαδή τον φόβο ότι οι συνεχιζόμενες ή σχεδιαζόμενοι μάλλον διαπραγμάτευση με την Τουρκία θα βάλει όλα τα θέματα, τα ανοιχτά θέματα στο τραπέζι, γιατί η ελληνική κυβέρνηση επιμένει ότι είναι μόνο η φαλακιοπίδα και ΑΟΖ η εκκρεμότητα. Μας μπερδεύει και λίγο η ελληνική κυβέρνηση, διότι μιλάει για θαλάσσιες ζώνες, και οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι μόνο, ξέρετε, στην ορολογία η αποκλειστική οικονομική ζώνη και η υφαλοκρηπίδα, είναι και τα χωρικά ύδατα, έτσι. Και για τα οποία χωρικά ύδατα να θυμίσω ότι υπάρχει το κάζους μπέλης από τη μεριά της Τουρκίας, δηλαδή ότι μας απειλεί με πόλεμο σε περίπτωση που η Ελλάδα εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Και πρέπει να πω εδώ πέρα ότι, ξέρετε κάτι, αυτές οι διαπραγματεύσεις και οι πιθανοί συμβιβασμοί οδυνηροί πάνω σε δασικά, σε κυριαρχικά δικαιώματα, που είναι δικαιώματα του λαού μας, δεν μπορεί καμία κυβέρνηση να τα εχωρήσει, κανένα κόμμα να τα εχωρήσει. Δεν είναι δικιά τους περιουσία, έτσι. Ναι, αλλά κύριε Βαγενά, λέει μια άποψη ότι σε μια ειρηνική διευθέτηση της όποιας διαφοράς υπάρχει, κάτι δίνεις, κάτι παίρνεις. Δεν τα παίρνεις όλα, ούτε τα δίνεις όλα βεβαίως. Οπότε ένας συμβιβασμός φαντάζει λογικός. Μιλώντας πάντα για μια ειρηνική διευθέτηση, έτσι, δεν μιλάμε για πόλεμο, προς Θεού. Ξέρετε, έχω ακούσει κι άλλα αυτή την περίοδο που τραβάνε αυτό το συλλογισμό και καταλήγουν ότι η υπεράσπιση του διεθνούς δικαίου και της θάλασσας, όπως αυτό και τα κυριαρχικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές τις συμφωνίες για τη χώρα μας, είναι μαξιμαλισμός, έτσι. Και άρα... να το πω έτσι, στοχοποιείται και ανοίγεται ο δρόμος για τις διεκδικήσεις που προβάλλει η αστική τουρκική τάξη περί γαλάζιας πατρίδας, αμφισβήτηση της κυριαρχίας ελληνικών, δεκάδων ελληνικών νησιών, ζήτημα συνόρων ακόμα και, στον Εύρο, απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας με το κάζους μπέλι, μια αναγνώριση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Η αστική τάξη της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή βρίσκεται σε ανταγωνισμό με την αστική τάξη της Ελλάδας για το ποια από τις δύο θα γίνει κόμβος ενέργειας, ποια θα εξυπηρετήσει καλύτερα τα αμερικανονατοϊκά και ευρωπαϊκά υπεριαλιστικά σχέδια, έχει υπέρμετρες φιλοδοξίες. Σήμερα αυτή τη στιγμή η Τουρκία είναι ανάμεσα στις 20 ισχυρότερες καπιταλιστικές χώρες. Έχει εισβάλει σε τρεις, στην Κύπρο, στη Συρία, στο Ιράκ, έτσι, με τις πλάτες των συμμάχων μας. Κάνει ό,τι κάνει στη Λιβύη αυτή τη στιγμή. Και ανάμεσα σε αυτά τα πλαίσια προβάλλει και διεκδικήσεις σε βάρος της Ελλάδας. Στην πραγματικότητα, όπως λέμε, ζητάει την Άτα και τα Γιάννενα. Και όλα αυτά γίνονται με την παρέμβαση των συμμάχων μας. Τώρα, ναι, αλλά και 100% λένε... δίκιο να έχετε. Θα πει κανείς όμως, ναι, τι να κάνουμε. Αυτοί μας έτυχαν για γείτονες. Αυτή είναι η γείτονα μας. Με το γείτονα πρέπει να συνεννοείσαι, ακόμα και αν είναι προκλητικός και παράνομος, οπωσδήποτε. Ναι. Ξέρετε, το ζήτημα δεν είναι ο γείτονας, έτσι. Εμείς δεν έχουμε καμία έχθρα και ούτε πιστεύουμε ότι χωρίζει κάτι τους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας. Εκείνο που τους χωρίζει είναι οι αστικές τάξεις και οι φιλοδοξίες τους, οι ανταγωνισμοί που έχουν για να αυξήσουν την κερδοφορία των δικών τους μονοπωλίων. Αυτοί που λένε ότι θα κάνουμε, παίρνω υπόψη το ερώτημα που κάνατε νωρίτερα, ότι μπορούμε να κάνουμε μια υποχώρηση και ένα συμβιβασμό και ειρηνικά να διευθετήσουμε το ζήτημα, πρέπει να ξέρουν ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις γίναν συμφωνίες που ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Γιατί στα πλαίσια του καπιταλισμού δεν μπορούν να υπάρχουν σταθερές συμφωνίες. Έτσι. Αλλά υπάρχει ανισόμετρη ανάπτυξη, υπάρχουν, όπως λέμε, να το πω λαϊκά, τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Έτσι. Ναι. Όταν κάνεις εσύ, όταν κάνει κάποιος υποχωρήσεις, όταν ο άλλος νιώσει ότι μπορεί να πάρει περισσότερα, ακόμα και θα παραβιάσει τις συμφωνίες τις οποίες θα καταλήξει για να
διεκδικήσει τα, ναι, τα περισσότερα. Ναι, κύριε Βαγινά, όμως και... είναι δική μου απορία και πραγματικά δεχτείτε τη ως καλόπιστη. Ναι. Μέχρι να γίνει επανάσταση και στις δύο χώρες και να επικρατήσει ένα ιδανικό πολίτευμα και στη μία και στην άλλη, όπου σε ένα... όπως θα λέγατε εσείς, σοσιαλιστικό περιβάλλον, οι διαφορές αυτές μπορούν να λυθούν. Μέχρι τότε δεν θα πρέπει να γίνεται καμιά διαπραγμάτευση, δεν θα πρέπει να συζητάμε οι δύο λαοί, δεν θα πρέπει οι κυβερνήσεις να βρουν ένα modus vivendi. Καταρχήν παίρνω ως θετικό το γεγονός ότι και εσείς αναγνωρίζετε ότι με την επανάσταση και την κοινωνική ανάπτυξη. Καλά, λέω. Μπήκα λίγο στη δική σας λογική για να κάνω μια. Να διατυπώσω την απορία μου. Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα η αλλαγή. Η κοινωνική στις δύο χώρες, όταν θα βάλει αυτά τα συμφέροντα τα οποία σιγουρούνται στην άκρη, τότε πραγματικά θα μπορούμε να κουβεντιάσουμε σε άλλη βάση για την επίλυση των ζητημάτων. Όσο οι χώρες μας βρίσκονται εγκλωβισμένες πάνω στον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, όσο είναι εγκλωβισμένες μέσα σε παιχνίδια άλλων δυνάμεων, όπως είπα νωρίτερα, παραδείγματος χάρη τα αντιρωσικά σχέδια για να τραβήξουν, να σφίξουν κι άλλο την περικύκλωση σε βάρος του ανταγωνιστή τους της καπιταλιστικής Ρωσίας, κόβοντας μια ακόμα χώρα η οποία τον τελευταίο καιρό έχει αναπτύξει μια είδους συνεργασία με τη Ρωσία. Έτσι, όσο μπλεκόμαστε μέσα σε αυτούς τους ανταγωνισμούς, τότε θα υπάρχει και ο κίνδυνος των οδυνηρών υποχωρήσεων από κυριαρχικά δικαιώματα και ο κίνδυνος του πολέμου. Όπως έδειξαν και οι εξελίξεις στη Συρία, κανείς δεν περίμενε ότι στη Συρία πριν 10 χρόνια θα ξεσπάσει αυτό το πράγμα που ξέσπασε. Κανείς δεν πίστευε. Ο Καντάφη, να σας πω, είχε πάει και, και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, είχε πάει με τη Μάλτα και δίκες είχε κερδίσει έτσι σε βάρος της Μάλτας για την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Το έσωσε αυτό τον Καντάφη, το έσωσε αυτό τη Λιβύη, η οποία σπαράσεται σήμερα από τον εμφύλιο πόλεμο. Τότε, πριν 10 χρόνια, όταν γινόταν η νατιοϊκή επέμβαση στη Λιβύη και καταστρέφανε αυτή τη χώρα για τα συμφέροντα των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων Υπεριαλιστών, ο ΖΙΠΕ, ο Υπουργός Εξωτερικών της συμμάχου μας Γαλλίας, έλεγε ότι το ΝΑΤΟ κάνει μία επένδυση στη Λιβύη με την νατοϊκή επέμβαση. Τι επένδυση είχαμε στη Λιβύη? Είχαμε, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, έτσι, που έγινε με τις πλάτες αυτή τη κατάσταση που διαμορφώθηκε, τη ανατροπή και τη διάλυση τη Λιβύης, τη εμφάνιση τη κυβέρνηση εγκάθιτη του Σάρατς, που υπόγραψε αυτό το σύμφωνο που δεν αναγνωρίζει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Αυτή είναι η επένδυση που κάνανε οι ισχυροί μας σύμμαχοι. Και τα αεροπλάνα τότε φεύγαν από τη βάση της Σούδας για να διαλύσουν τη Λιβύη. Έτσι έχει η κατάσταση. Όσο είμαστε μπλεγμένοι μέσα σε αυτό το φαύλο κύκλο των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, δεν μπορεί κανείς πραγματικά να νιώθει σιγουριά για την επόμενη μέρα. Ούτε αν βγει ο κύριος Μπάιντεν, γιατί άκουγα και την κουβέντα που κάνατε νωρίτερα. Με τον κύριο Κερίδη, ναι. Ναι, ούτε θα μας σώσει, γιατί είδαμε τότε και τον... και τους δημοκρατικούς, να το πω έτσι, προέδρους εισαγωγικά του Δημοκρατικού Κόμματος. Ο Κλίντον έλεγε ότι με ξύπνησε η Τσιλέρ, τα θυμάστε αυτά? Το ξύπνησε η Τσιλέρ, ναι, για τα ίμια. Με ξύπνησε η Τσιλέρ το βράδυ και μου είπε ότι δύο σύμμαχοι θα βρεθούν σε πόλεμο γιατί κάτι οι κατσίκες βόσκουν σε κάποια βραχονισίδα. Λοιπόν, αυτό έχει καταλάβει ο Κλίντον, έτσι. Βεβαίως αυτά είπε δημόσια, γιατί στην πραγματικότητα ξέρουν αυτοί που χειρίζονται τα ζητήματα ότι και προκρίνουν την τουρκική επιθετικότητα. Έτσι, γιατί θέλουν να οδηγήσουν τα πράγματα, αυτό που λένε στην εκμετάλλευση, δηλαδή τα αμερικάνικα και ευρωπαϊκά μονοπόλια, να βάλουν στο χέρι τον πλούτο του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου, με τεράστιο κόστος για τα συμφέροντα των λαών. Πρώτα απ' όλα γιατί αυτός ο πλούτος θα κατακάτσει στα χέρια, στις τσέπες των λίγων, των μονοπωλίων, και δεύτερον γιατί στις συνθήκες του καπιταλισμού η εκμετάλλευση αυτού του πλούτου γίνεται με τεράστια θυσία για τα οικολογικά ζητήματα. Όπως έχουν δείξει μεγάλες καταστροφές ανάλογες σε πολλές περιοχές και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στη σύγχρονη καπιταλιστική Ρωσία και άλλο. Ο κύριος Ελισσέος Βαγενάς, ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαγενά, υπεύθυνος διεθνών σχέσεων της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδας. Μας βοήθησε, φώτισε με τη δική του οπτική γωνία φυσικά την τεταμένη οπωσδήποτε κατάσταση που υπάρχει στην γειτονιά. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Βαγενά. Καλή μέρα. Γεια σας.